Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2022, και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα, να δούμε ενδιαφέροντα θέματα, να μιλήσουμε με ανθρώπους της πόλης για την πολιτική και για άλλα θέματα. Είμαστε σε μια περίοδο που γίνεται πολύς λόγος για τις γυναίκες, για την ισότητα, για τις ευκαιρίες τις οποίες έχουν στην πολιτική και όχι μόνο, γενικότερα και στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και στον χώρο του θεάματος. Και θα μιλήσουμε για την γυναίκα στην πολιτική μαζί με έναν εκλεκτό συνάδελφο που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης. Τον βλέπετε στην TV 100, το διαβάζετε στο My Portal, τον κύριο Βαγγέλη Πλάκα. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και την Βεργίνα Τηλεόραση για το βήμα για να μιλήσουμε για την Αρίστη Παγιατάκη και για τις γυναίκες στην πολιτική και για θέματα που 70 χρόνια μετά παραμένουν δυστυχώς επίκαιρα, όπως υπονόησες και εσύ στην εισαγωγή σου. Έτσι ακριβώς είναι, και η συζήτηση και το κάλεσμα γίνεται με αφορμή και αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαλιάρης, Αρίστη Παγιατάκη η πρώτη, το βλέπουμε και εδώ. Η πρώτη σε πολλά θέματα, θα τα πούμε βεβαίως, η Αρίστη Παγιατάκη, μία άγνωστη για μας, νομίζω θα γίνει γνωστή μέσω εσού και της εργασίας που έχεις κάνει με αυτό το βιβλίο, που πραγματικά φέρνεις πολλά πράγματα στο φως. Και η πρώτη ερώτηση, αγαπητέ Βαγγέλη, είναι πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την Αρίστη Παγιατάκη? Τι είναι αυτό που σου τράβηξε το ενδιαφέρον ώστε να κάτσεις να κάνεις μια έρευνα κοπιώδη και να βγάλεις αυτό το βιβλίο? Γιατί δεν την ήξερα. Και γιατί, πέφτοντας εισαγωγικά πάνω της στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής έρευνας, διαπίστωσα ότι αξίζει μια θέση στην ιστορία της πόλης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της πολιτικής και της ιατρικής επιστήμης. Είχε πολλές πρωτιές η Αρίστη Παγιατάκη, και δυστυχώς η ιστορία της και τα διδάγματα της πολιτικής και όχι μόνο και κοινωνικής της πορείας δεν είναι γνωστά. Αυτό ήταν το έναυσμα αφενός να ψάξω, αφενός για να μάθω εγώ ίδιος, και βλέποντας τις πολλές πτυχές της πορείας και της προσωπικότητάς της, αποφάσισα αυτή την προσωπική έρευνα να την κάνω και ένα βιβλίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια γυναίκα η οποία στη δεκαετία του 50 κόντεψε να βγει δήμαρχος, ναι, αλλά δεν την άφησαν οι καταστάσεις, οι συνθήκες, οι νόμοι, το ανδρικό κατεστημένο. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, λοιπόν, το 1951 είναι οι πρώτες εκλογές στην χώρα μας, στις οποίες έχουν δικαίωμα και του εκλέγην και του εκλέγεστε οι γυναίκες. Οι συνδυασμοί κατεβάζουν κάποιες γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Μία από τις γυναίκες που δέχεται πρόταση να είναι υποψήφια με την Ενωμένη Εθνική Παράταξη, την οποία αποτελούσαν 5 τότε κόμματα, είναι και η Αρίστη Παγιατάκη. Η Αρίστη Παγιατάκη ήδη για 2 δεκαετίες είχε αφήσει το αποτύπωμά της στην κοινωνία της πόλης ως γιατρός φυματιολόγος, σε μια εποχή, Ανδρέα, που η φυματίωση θέριζε στην Θεσσαλονίκη. Ήταν γνωστή, ήταν αγαπητή. Άρα έχουμε μια γυναίκα η οποία σπουδάζει ιατρική στο, βέβαια, ανδροκρατούμενο πανεπιστήμιο. Ναι, και όχι μόνο σπουδάζει, αριστεύει, γίνεται γιατρός με φήμη και πολεμάει την κατάρα εκείνη τη εποχή, τη φυματίωση. Ακριβώς. Πολύ σωστά σημειώνεις πως δεν ήταν η Αρίστη Παγιατάκη, έσπασε πολλά στεγανά για να φτάσει εκεί που έφτασε. Πρώτα απ' όλα, έδωσε μία μάχη για να σπουδάσει σε γυμνάσιο. Μπήκε σε γυμνάσιο Αρένων. Έτσι, καθόλου εύκολο σε εκείνη την εποχή να συνεχίσουν τα κορίτσια σε δεύτερο επίπεδο τις σπουδές τους. Και όμως κατάφερε να μπει σε γυμνάσιο Αρένων, να ολοκληρώσει τις σπουδές της και μετά να πάει στη Γερμανία, με τη στήριξη βεβαίως της οικογένειάς της, να σπουδάσει ιατρική. Έχει ήδη δηλαδή δώσει μάχες, τις έχει κερδίσει. Μπαίνει στην ιατρική, κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα, κυρίως για την πρόληψη, για την ενημέρωση του κόσμου και την πρόληψη της φυματίωσης, και έτσι αποκτά ένα όνομα. Με αυτό το κεφάλαιο δηλαδή, στην κοινωνία και την ιατρική επιστήμη, κατεβαίνει ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Γι' αυτό και σκίζει. Βγαίνει πρώτη. Ιδεολογικά σε ποιο χώρο ήταν? Κοίταξε, ανήκε στο Λαϊκό Κόμμα.
έτσι, μια δημοκρατία της εποχής, ας πούμε. Ας πούμε, ναι, στη δεξιά, στο δεξιό χώρο. Αλλά όπως μαρτυρούν και η Αγγελική Στεργίου και ο γιος της, ο Σπύρος Παγιατάκης, συνάδελφος, γνωστός δημοσιογράφος που πριν λίγα χρόνια έφυγε από τη ζωή, την ψήφιζε πολλοί κόσμος ανεξαρτήτως των πολιτικών της, πιστεύω, και των πολιτικών, πιστεύω, του κόσμου, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί είχε προσφέρει στην κοινωνία, στην ιατρική, είχε βοηθήσει πολλές φορές αφιλοκερδώς, με πολλές δράσεις που αν έχουμε χρόνο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Κατεβαίνει λοιπόν με αυτό το κεφάλαιο υποψήφια. Βγαίνει πρώτη, περνάει όλους τους συνυποψήφιους, τους άντρες, έμπειρους στην αυτοδιοίκηση, στην πολιτική κτλ. Και τι γίνεται τώρα. Ο νόμος προέβλεπε πως δεν έβγαινε απευθείας ο Δήμαρχος, έβγαινε με έμεσο τρόπο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε καθήκοντα να λάβανε ο πρώτος εσταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος. Η Αρίστη Παγιατάκη δηλαδή. Το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει στην Ενωμένη Εθνική Παράταξη 30 στους 60. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει Δήμαρχο. Είχε και κάποιες εσωτερικές έρηδες μεταξύ των κομμάτων, ακριβώς ποιον θα υποστηρίξουμε, ποιον δεν θα υποστηρίξουμε, αν θα είναι λαϊκός, αν θα είναι φιλελεύθερος κτλ. Και έτσι στρέφονται τα βλέμματα όλα στην Αρίστη Παγιατάκη που ήταν η πρώτη σε σταυρούς. Έλα όμως που ειδικά για εκείνες τις εκλογές έλεγε ο νόμος. Ναι, μεν δίνουμε στις γυναίκες το δικαίωμα του εκλέγεστε, αλλά όχι μόνο για αυτές τις εκλογές ως πρόεδροι κοινότητας και δήμαρχοι, αλλά μόνο ως κοινοτική και δημοτική σύμβουλη. Και έτσι η Αρίστη Παγιατάκη δεν μπόρεσε τελικά, αν και ήταν πρώτη, αν και υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό παρασκήνιο, ένα πολιτικό θρίλερ, θα έλεγα. Και σε απασχόλησε... επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Πολύ σωστά το παρατηρείς, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, με πολιτικούς αρχηγούς, με τον τότε πρωθυπουργό να κάνει παρέμβαση, με το θέμα να θέλουν να το στείλουν στην Βουλή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δώσει μια ερμηνεία για το αν μπορεί ή όχι βάσει του νόμου να αναλάβει καθήκοντα. Έτσι Αρίστη Παγιατάκη τελικά δεν ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου. Ανέλαβε ο Παντελής Πετρακάκης, έχουμε και πλατεία του στα Λαδάδικα, ο δεύτερος σε σταυρούς. Η Αρίστη Παγιατάκη έμενε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον πυρήνα ως μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής της Διοίκησης. Και έκλεισε εκεί την πορεία της στην αυτοδιοίκηση. Δεν ασχολήθηκε ξανά λοιπόν με την αυτοδιοίκηση. Με την αυτοδιοίκηση όχι. Ήταν υποψήφια βουλευτής μόνο. Το 56 θα μπορούσε, Ανδρέα, και αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, δεν μπορεί να στηριχθεί φυσικά πουθενά αυτό, σε πηγές είναι μια εκτίμηση. Το 53 στη Θεσσαλονίκη είχαμε την πρώτη Ελληνίδα βουλευτή, την Ελένη Σκούρα. Η Σκούρα με την Παγιατάκη δένονται σε πολλά. Ένα από αυτά που τις δένει και οι πορείες τους μπορεί να θεωρηθούν παράλληλες είναι πως το 1951 στις εκλογές ήταν μαζί υποψήφιες στο ίδιο ψηφοδέλτιο και στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα. Η Παγιατάκη βγήκε πρώτη, πέρασε τη Σκούρα και εκτιμώ πως αν δεχόταν η Παγιατάκη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, την πρόταση που της είχε γίνει να κατέβει και στις εκλογές του 1953 και ως δημοτική σύμβουλος που ήταν εν ενεργεία, θα έβγαινε αυτή βουλευτής τελικά. Αλλά για να δούμε και το ήθος της Αρίστης Παγιατάκη, που δεν θα το συναντούσαμε πολύ εύκολα στις μέρες μας, Ανδρέα, είπε πως εγώ εκλέχθηκα ως δημοτική σύμβουλος, θα μείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο 4 χρόνια, θα ολοκληρώσω τη θητεία μου και μετά βλέπουμε. Και βεβαίως στο βιβλίο αναφέρεις, καθώς είναι μια εντελεχή έρευνα, όλη τη δράση της και ως δημοτικός σύμβουλος, όπου ήταν σε πολλές επιτροπές, έκανε πολλές ενέργειες προς όφελος της πόλης και μάλιστα μιλούσε και για την μεταφορά, για την μάλλον δημιουργία ενός νέου δημαρχιακού μεγάλου. Βέβαια, απασχολούσε από τότε το θέμα του Δημαρχείου, την Θεσσαλονίκη. Εντάξει, φυσικά χρειάστηκαν πολλά χρόνια, δεκαετίες πολλές για να αποκτήσει Δημαρχείο, αλλά κυρίως η δράση της εστιάστηκε στα κοινωνικά θέματα και στα θέματα υγιεινής, υγείας, κοινωνικής μέρημνας, κοινωνικής πρόνοιας. Θυμάμαι πως υπήρξε, από τα αρχεία, από τα αρχεία διάβασα, δεν μπορώ να θυμάμαι. Πολύ νέος για να θυμάσαι κάτι τέτοιο. Είχε συγκρουστεί κιόλας και με την διοίκηση στην οποία ανήκε, έτσι, στην ίδια παράταξη ήταν, για θέματα που αφορούσαν φερρυπίν τα δημοτικά ιατρία. Είχε συγκρουστεί, έβγαινε και κριτικά σε θέματα που αφορούσε όπως είναι σημαντικά για την πόλη. Δεν έβαζε πάνω απ' όλα το παραταξιακό, έβαζε πάνω απ' όλα το συμφέρον της πόλης. Και αποτυπώνεται σε πολλά πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που γράφεις, ότι ψάχνοντας για την Παγιατάκη, εντάξει, βρήκε τα αρχεία, τις συνεδρίες των Δημοτικών Συμβουλίων κτλ. Συνεδριάσεις, αλλά είδες μια γενικά απροθυμία να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Αν κατάλαβα καλά, και από και οι συγγενείς ναι, της. Και... όχι, οι συγγενείς δεν είχαν απροθυμία που βοήθησαν πολύ στην έρευνα, που παραχώρησαν και ένα μέρος από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο κτλ. Αλλά η ίδια η Αρίστη Παγιατάκη, όπως μου λέγανε οι απόγονοι της, η ίδια δεν μιλούσε για αυτό το θέμα. Προφανώς εξαιτίας μιας πίκρας που της είχε μείνει από το πώς δεν ανέλαβε τελικά τα δημαρχιακά καθήκοντα. Και υπήρχαν και αντιδράσεις και στην κοινωνία της πόλης που υποστήριζε αυτή την εξέλιξη να γίνει γυναίκα δήμαρχος, που ήταν και η πρώτη στο κάτω-κάτω.
Και έτσι δεν έφτασαν πολλές προσωπικές ιστορίες ή δεν μεταφέρθηκε η προσωπική της μαρτυρία για το παρασκήνιο του 51. Και βέβαια, όταν πέθανε από ό,τι διάβασα, έγινε δημοσία δαπάνη η κηδεία της και τιμήθηκε κατά κάποιο τρόπο τη δεκαετία του 70. Ναι, το 75, σε ηλικία 73 ετών, απεβίωσε η Αρίστη Παγιατάκη και σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό πολύ σωστά παρατηρείς, είναι μια αναγνώριση της πορείας της στην πόλη και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να γίνει η κηδεία της δημοτική δαπάνη και είχαν γίνει και πολλές ανακοινώσεις από συλλόγους, ιατρικό σύλλογο, φορείς κτλ. Ήταν και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου από το 27. Ναι. Και είχε και κλινική και έκανε μεγάλη. Ναι, είναι από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς της Θεσσαλονίκης. Όχι πρώτη, από τις πρώτες. Η πρώτη κλινικάρχης, είχε δική της κλινική φυματιολογική και η πρώτη διευθύντρια Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος, που διεύθυνε για πολλά χρόνια με πολλές ερευνητικές δράσεις και πολλές δράσεις επιμένω σε αυτό για την πρόληψη. Την πρόληψη μέσω συνθηκών υγιεινής, μέσω εμβολιασμού, που είναι και επίκαιρο, και τρίτον μέσω των μικροακτινογραφήσεων που η ίδια ουσιαστικά έβαλε στην Θεσσαλονίκη. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη το 1951 ήταν όρημη κοινωνία, οι άνδρες της κοινωνίας να ψηφίσουν, να βάλουν σταυρό σε μια γυναίκα. Ναι, οι άντρες την έβαλαν την Αρίστη Παγιατάκη. Σκέψου, Ανδρέα. Ήμασταν μπροστά ως κοινωνία. Προφανώς. Και όχι μόνο σε αυτό. Θα σου πω ότι η Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχουν πει ότι είναι οπισθοδρομική, ότι είναι. Καλά, πολλά πράγματα έχουν πει. Ναι. Ο καθένας. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν θες, κάνω το σχολείο μου. Γιατί ο καθένας στείνει το δικό του αφήγημα κατά πώς το βολεύει για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη στο θέμα της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική και της γυναικείας ψήφου είναι πρωτοπόρα. Γιατί το 1930. Για πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη ψήφισαν οι γυναίκες στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε επαναληπτικές εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και πρώτη που έριξε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη σε όλη την χώρα ήταν μια Θεσσαλονικιά. Η Μεταλινού, γνωστή Μακεδονομάχος, συγγραφέας, λαογράφος, η οποία βεβαίως έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην πόλη, και δεύτερη αδερφή της, η Μερόπη Τσιόμο. Το 1953. Εδώ στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες και σε εθνικές εκλογές, πάλι σε επαναληπτικές. Και βγήκε και η Ελένη Σκούρα, η πρώτη βουλευτής. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Θεσσαλονικιά είναι, ναι, η πρώτη. Βέβαια. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα μπορώ να αναφέρω για την πρωτοπορία της Θεσσαλονίκης. Έκτοτε όμως, θα σου πω ένα παράδειγμα για να δείξουμε ότι κάνουμε βήματα εδώ σε αυτή την πόλη και μετά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Από το 1953 που βγήκε, Ανδρέα, η Ελένη Σκούρα βουλευτής, πρώτη βουλευτής στην χώρα, ξέρεις πόσα χρόνια περάσανε για να ξαναβγεί στη Θεσσαλονίκη γυναίκα βουλευτής? 40 χρόνια. Το 1993 έγινε για ένα διάστημα η Φανή Παρτσαφιλίδου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε αντικατάσταση τότε με την πολιτική άνοιξη που είχαν παραιτηθεί και τα λοιπά, αν θυμάσαι. Μάλιστα. 40 χρόνια μετά. Κάτι το οποίο τώρα είναι, βλέπουμε, φυσιολογικό να υπάρχουν βουλεύτριες σε όλους τους νομούς. Έχουμε φτάσει στο σημείο, λοιπόν, Βαγγέλη, όπου χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια να βγει μια βουλευτής, όπως μας είπες, και βεβαίως έχουμε και την περίφημη ποσόστοση τώρα. Ναι. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Κοίταξε, τώρα θα σου πω η προσωπική μου άποψη. Λέει ότι από τη στιγμή που χρειαζόμαστε νομοθετική παρέμβαση, την ποσόστοση, για να μπουν οι γυναίκες στα ψηφοδέλτια, κάτι δεν κάνουμε καλά. Σωστά. Έτσι, άρα σίγουρα υπάρχει ένα θέμα. Για μένα δεν λύνει το θέμα η ποσόστοση, γιατί ζω την πολιτική στην πράξη, Ανδρέα, πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως. Και βλέπω τελευταία ώρα πριν κλείσουν τα ψηφοδέλτια να ψάχνουν κόμματα, να ψάχνουν κυρίως δημοτικές παρατάξεις κτλ. Γυναίκες για να κλείσουν τα ψηφοδέλτια ίσα ίσα για να βγει η ποσόστοση. Βάζουν δεν τη μαμά του, τη θεία του. Ακριβώς. Βάζουν συγγενείς, βάζουν γνωστούς κτλ. Που δεν θα ασχοληθούν τελικά και δεν θέλουν, ναι, και δικαίως δεν θέλουν οι γυναίκες να ασχοληθούν. Άρα αυτό δεν είναι μια ουσιαστική λύση. Την ποσόστοση όμως, οι γυναίκες που ήταν στο πάνελ της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου μου την υπερασπίστηκαν. Εντάξει, τον οποίο ήταν η κυρία Σιρεγγέλα υπουργός, η κυρία Νατοπούλου, η κυρία Δερμετζοπούλου και άλλες εκλεκτές γυναίκες που ασχολούνται με την πολιτική. Πολύ σωστά, γιατί ήθελα να ακούσω την δική τους εμπειρία πάνω στην πολιτική. Μην μείνουμε σε μια στεγνή παρουσίαση ενός βιβλίου που θα πούμε όλοι μεταξύ μας καλά λόγια κτλ. Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Την υπερασπίστηκαν την ποσόστοση. Κυρία Δαλαμπούρα, να μην την αδικήσουμε. Ήταν... Η κυρία Δαλαμπούρα, η κυρία Καλαϊτζή και η κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, η πρώην βουλευτής. Είναι η Περιφερειακή Σύμβουλος.
Και Περιφερειακή Σύμβουλο. Σωστά, ευχαριστώ για τη συμπλήρωση. Επομένως, η προσωπική μου άποψη είναι πως δεν λύνονται τα προβλήματα με την ποσόστοση. Λύνονται με δύο άλλες παρεμβάσεις. Αφενός, παιδεία και εκπαίδευση για την αλλαγή νοοτροπίας. Mm-hmm. Και δεύτερον, με ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να καλυφθεί στην ουσία, να στηριχτεί η γυναίκα στους πολλαπλούς ρόλους που ακόμα και σήμερα έχει. Βέβαια. Μπορεί να είναι μητέρα, σύζυγος, πολιτικός, επιχειρηματίας. Αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, αναφέρθηκε ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα από ποιον στο πάνελ που λέει. Όταν έχεις μια γυναίκα, εμείς οι δημοσιογράφοι, που την παίρνουμε συνέντευξη και αναλαμβάνει έναν ρόλο υπουργού, που την τρώει όλη τη μέρα, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο. Και τα παιδιά, τι κάνετε με τα παιδιά, πώς μεγαλώνει η οικογένεια, την ίδια ερώτηση, και έχουν δίκιο σε αυτό που είπανε, ποτέ δεν θα την κάναμε σε έναν άντρα. Έτσι, ναι. Τι γίνεται με τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή με τις νοοτροπίες, με τα στερεότυπα και στα μέσα ενημέρωσης, που και εμείς καμιά φορά και υποσυνείδητα ή άθελά μας αναπαραγάγουμε, να αλλάξει η νοοτροπία, να γίνουν πολιτικές στήριξης και μετά είμαι σίγουρος πως δεν θα χρειαστεί ποσόστοση. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι το ιδεατό. Βέβαια, θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Πολύ, πολύ. Πάντως, θέλω να κάνω και μια παρατήρηση, Βαγγέλη, mm-hmm. διαβάζοντας το βιβλίο. Σε μια στιγμή, έχεις εδώ και ένα ψηφοδέλτιο από τις εκλογές φωτογραφία. Σε μια στιγμή, διαβάζοντας, ένιωθα ότι δεν είμαστε στη δεκαετία του 50, αλλά είμαστε στο σήμερα, γιατί διάβαζα ονόματα. Τζιτζι Κώστας, Σαϊδονάς, Κοσμόπουλος. Και λέω, μήπως μιλάμε για το τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, όντως. Αυτό πρέπει να είναι το ψηφοδέλτιο του. Του 50. Ναι, στη δεκαετία, τώρα, ναι, εκεί, ναι, στη δεκαετία του 50, τέλος πάντων. Όντως, όντως. Βλέπουμε όντως. Λοιπόν ότι υπάρχει μια συνέχεια και ότι βέβαια ο κόσμος ψηφίζει, κάποιοι άνθρωποι τρίτη γενιά τώρα εκλέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε αυτό, κοίταξε να δεις. Σε αυτό καταλήγω, ναι, ο κόσμος επιλέγει. Ναι. Σίγουρα ένας ο οποίος ανήκει σε μια πολιτική οικογένεια. Για μένα είναι και λογικό να είναι πιο κοντά. Τέτοια βιώματα έχει, έτσι. Mm. Πολλοί δικηγόροι ακολουθούν. Τα παιδιά τους γίνονται δικηγόροι. Mm. Είναι λίγο πολύ λογικό όταν έχεις αυτά τα βιώματα, αυτές τις εμπειρίες, αυτή την κατεύθυνση, αν θες. Περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνεις. Αυτό το περιβάλλον που μεγαλώνεις. Αλλά από εκεί και πέρα μετά ο κόσμος θα σε επιλέξει. Mm. Αν κρίνει ότι είναι καλός, καλά κάνει και το βγάζει. Αν κρίνει ότι δεν είναι. Εκεί, γι' αυτό και κάνω και μια παρατήρηση στο βιβλίο που λέω ότι στην ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ανδρέα, έχουν κατέβει υποψήφιες μόνο 4 γυναίκες. Δεν λέω γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή οποιοδήποτε Δήμος δεν έχει γυναίκα δήμαρχο. Αυτό θα το διαλέξει ο πολίτης. Δεν έχει όμως την επιλογή ανάμεσα σε γυναίκες. 4 γυναίκες στην ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα όλα αυτά πολύ τα χρόνια. Μικρός αριθμός, βέβαια. Έτσι, μπορούμε να τις θυμηθούμε. Είναι η κυρία Νοτοπούλου στις τελευταίες εκλογές, η κυρία Ιωαννίδου στις προηγούμενες, η κυρία Ράπογλου στις προπροηγούμενες και η κυρία Θεοδωροπούλου που είχε κατέβει με ένα σχήμα της Ανταρσία, νομίζω, τέλος πάντων από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Ναι. 4 γυναίκες. Κάτι δείχνει αυτό. Η Χρύσα Ιεράπογλου είχε πάει καλά, αρκετά καλά. Βέβαια, πάει, στο δεύτερο γύρο και με μικρή διαφορά. Ήταν το 6. Το 6. Μάλιστα. Πεδίο δόξης λαμπρό υπάρχει. Τα στερεότυπα να αλλάξουν, όπως είπαμε, αλλά να δούμε και το ενδιαφέρον. Γιατί ενδεχομένως να μην υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ίδιες τις γυναίκες, ή μήπως υπάρχει και δεν μπορούν να το εκφράσουν μέσα από αυτή την κατάσταση. Ναι, εγώ δεν μπορώ να διαχωρίσω γιατί ένας άντρας να έχει ενδιαφέρον και μια γυναίκα να μην έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι θέμα φύλου. Όχι, είναι θέμα συνθήκων. Θέμα συνθήκων. Ναι. Γιατί να, πάμε πάλι εκεί. Γιατί η γυναίκα σου λέει και τα παιδιά. Ο άντρας δεν σκεφτεί και τα παιδιά. Θα πει, τα παιδιά είναι γυναίκα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακόμα το έχουμε αυτό σαν νοοτροπία, σαν αντίληψη, σαν κοινωνία. Ήθελα όμως να ρωτήσω, επειδή εδώ είδα πάρα πολλά τα οποία παραθέτεις και σε εκτεταμένη κάποιες φορές κείμενα, αρχαιακό υλικό. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω, η πρόσβαση στα αρχεία ήταν εύκολη, ήταν δύσκολη? Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Κάνει το έργο των ερευνητών πολύ πιο εύκολο. Και οφείλω να πω και να ευχαριστήσω και το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν και η περίοδος της πανδημίας που δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση στα αρχεία. Α, τότε γράφτηκε το βιβλίο. Τότε, ναι, υπήρχε και περισσότερος χρόνος. Βέβαια. Τότε έγινε ένα μεγάλο μέρος της έρευνας. Είχα κάθε βοήθεια και κάθε υποστήριξη στο μέτρο των μέτρων που ίσχυαν τότε για την πανδημία. Αλλά ήθελε μεγάλη έρευνα, γιατί όπως παρατηρήσαμε και οι δύο στην αρχή, η Αρίστη Παγιατάκη ήταν ένα άγνωστο ουσιαστικά πρόσωπο. Δεν είχε μελετηθεί, δεν είχε προηγηθεί μια άλλη έρευνα ώστε να έχεις κάποιες πρωτογενείς πηγές και σε κάποια πράγματα να είσαι σε δευτερογενές επίπεδο. Ήταν ακόμα πιο δύσκολη η μελετική έρευνα. Ναι, 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 ναι. Και οι εφημερίδες βοήθησαν, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Πώς το παρουσίαζαν τότε οι εφημερίδες, ήταν δηλαδή ανοιχτές οι δημοσιογράφοι τότε που γράφαν οι εφημερίδες, τα συγκροτήματα που λέμε, στο ενδεχόμενο να εκλέγε μια γυναίκα δήμαρχος? Κοίταξε, η προσέγγιση τότε. Γιατί εκφράζουν και την κοινωνία κάπως. Βεβαίως. Η προσέγγιση τότε δεν είχε να κάνει με το φύλο, είχε να κάνει με τα κόμματα. Α, μάλιστα. Θα παρατηρήσει και εσύ και οι τηλεθεατές, πως στην πρώτη σελίδα έχω επιλέξει να βάλω και δύο εφημερίδες. Ναι. Τα προσέγγιση δύο εφημερίδες. Το Φως και τη Μακεδονία. Το Φως και τη Μακεδονία. Το Φως είναι εφημερίδα που πρόσκειται στους λαϊκούς και λέει φιλελεύθεροι, πραξικοπηματικά κατέλαβαν το Δήμο και μπήκε ο Πετρακάκης κτλ. Η Μακεδονία λέει δεν υφίσταται θέμα για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Νομικό ζήτημα για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Και έτσι καλώς ο κύριος Πετρακάκης, καλώς απεκλείστη η κυρία Παγιατάκη. Είναι με τους φιλελεύθερους. Βέβαια, λαϊκοί και φιλελεύθεροι είχαν συνεργαστεί σε εκλογές. Μετά τα σπάσανε. Βέβαια. Αλλά η προσέγγιση επομένως του τύπου είχε να κάνει περισσότερο με την πολιτική τοποθέτηση. Και λιγότερο με το γιατί μια γυναίκα φερειπεί να γίνει δήμαρχος. Όχι. Πάντως βλέπω τώρα του παρατηρώ, Βαγγέλη, στο εξώφυλλο βλέπουμε την Αρίστη Παγιατάκη με γραβάτα. Με γραβάτα, ναι. Αυτό σημαίνει κάτι αυτή η φωτογραφία. Ναι, όντως. Έχει δηλαδή το καθαρά ανδρικό της γραβάτας. Ίσως έπρεπε να ακολουθήσεις έστω και έτσι τα ανδρικά πρότυπα, έστω και ενδυματολογικά ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς. Για να μπορέσεις να σπάσεις κάποια στεγανά και να. Εδώ αυτή η φωτογραφία είναι και αρκετά νέα. Πρέπει να είναι από την περίοδο των σπουδών της. Ναι. Πολύ σωστή σημειολογική παρατήρηση που χρήζει ανάλυσης. Πολύ σωστά. Ναι. Κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω. Τώρα η Αρίστη Παγιατάκη έχει πάρει την πορεία της στο βιβλίο, ενώ στα βιβλιοπωλεία. Εντάξει, είσαι πολιτικός συντάκτης, ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία. Γράφεις κάτι καινούργιο, ασχολείσαι, θα ερευνάς κάτι? Όχι, αυτή την περίοδο. Έχουμε και τις εκλογές όπου να είναι, οπότε δεν θα έχει πολύ χρόνο. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα, ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε δύο, τρεις, πόσες κάλπες. Θα δούμε. Έτσι. Και αυτοδιοικητικές και εθνικές, δεν υπάρχει χρόνος. Και τώρα περισσότερο δουλεύω έτσι λίγο στην προβολή. Κάνω την αγρανάπαυσή μου. Μετά τις εκλογές, εδώ είμαστε για να ασχοληθούμε με κάτι καινούριο. Έγινε, όπως είπαμε, μεγάλη παρουσίαση του βιβλίου με υπουργούς και βουλευτές και άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θα ακολουθείς και άλλη παρουσίαση? Στην ατζέντα δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα. Ωραία. Σήμερα είναι δημοσιογραφική εκπομπή. Στη συνέχεια θα έχουμε τον αγαπητό φίλο Φώτη Κουτσαμπάρη να μας μιλήσει. Εκλεκτός συνάδελφος. Ναι. Οπότε για τα υπόλοιπα. Αρίστη Παγιατάκη, η πρώτη Μαλιάρης παιδεία. Με το Φώτη μας δεν είναι και ο Μαλιάρης, έτσι. Ο ίδιος εκδοτικός οίκος. Ο ίδιος εκδοτικός οίκος. Στα βιβλιοπωλεία, στο Μαλιάρη, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Όποιος το ζητήσει μπορεί να το βρει. Βαγγέλη Πλάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την θερμά για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε να δούμε μια αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε η συγγραφέας, η μεγάλη συγγραφέας Σοφία Ζαραμπούκα, και επανερχόμαστε με το Φώτη Κουτσαμπάρη. Κυρία Ζαραμπούκα, σήμερα θα σας αναγορεύσω σε επίτιμη διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πείτε μας τη σκέψη σας γι' αυτό. Η σκέψη μου είναι ότι η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη και η χαρά μου είναι που είναι από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω μεγάλη, μεγάλη αδυναμία και έχω έρθει πολλές φορές, έχω γυρίσει σχολιά και είμαι πολύ ευτυχής που συμβαίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Έχετε γράψει και εικονογραφήσει πάρα πολλά βιβλία, παιδικά βιβλία, και μάλιστα πολλά εξ αυτών με θέματα ιστορικά, με θέματα από τη μυθολογία. Μάλιστα και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό να έχω τη μυθολογία, την οκτώτομη, ήταν πώς δεν θυμάμαι, ήταν πολυτομή πάντως, πιο πολύ, 12. Αυτό γιατί συνέβη, γιατί δηλαδή επιλέξατε ιστορικά και θέματα από τη μυθολογία για να ασχοληθείτε? Καταρχήν να πω ότι δεν επιλέγω ποτέ λογικά, που δεν ακούγεται ωραίο, αλλά επιλέγω αισθηματικά. Στη μυθολογία με παρέσυρε το θέατρο τέχνης, με τον οποίο είχα ένα σύνδεσμο. Έχω φοιτήσει στη σχολή του θέατρου τέχνης και ενθουσιάστηκα με τις παραστάσεις του Κούν στον Αριστοφάνη. Διαβάζοντας και δουλεύοντας στον Αριστοφάνη, είδα ότι δεν ξέρω τη μυθολογία μας. Και άρχισα να την μελετάω και να μ' αρέσει και να τη βάζω σε μικρά κουτάκια, γιατί η μυθολογία είναι ατελείωτη. Και νομίζω ότι αυτό ωφέλησε και κινήθηκαν πολύ αυτά τα βιβλία, ότι ήταν το καθένα χωριστά, οι θεοί χωριστά, και μετά τα συνέδε το παιδί, δηλαδή δεν ήταν κουραστικό ένα μεγάλο βιβλίο. Και αυτό, πήγαν πολύ καλά τότε και ελπίζω εγώ είναι ακόμα καλά. Γιατί όλο συναντώ μεγάλους που μου λένε «μεγάλωσα με τα βιβλία σας». Θέλω να μεγαλώσω και άλλες γενιές. Οπότε ήταν
πώς να το πω, επιλογή δική σας ή παραγγελία κάποιου? Όχι, όχι, δεν δουλεύω ποτέ με παραγγελία, γιατί όπως σας είπα, αν δεν είσαι ερωτευμένος με το θέμα σου, φαίνεται αυτό. Είναι ψεύτικο. Τι είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο, να εικονογραφείτε τα δικά σας βιβλία ή βιβλία της Άλκης Ζέιτζορς ή και άλλων συγγραφέων? Είναι φυσικά πιο εύκολο να κάνεις τη δική σου δουλειά και είναι πολύ δύσκολο να εικονογραφήσεις τη δουλειά ενός άλλου, εκτός αν είναι πάρα πολύ δικό σου άνθρωπος. Ασχοληθήκατε και με το 1821 και μάλιστα βραβευτήκατε και γι' αυτό, όπως είχατε βραβευθεί και πριν 30 χρόνια από την Ακαδημία. Για πείτε μας λίγο για το 1821, πώς επιλέξατε να ασχοληθείτε, λόγω της επετείου? Αυτό, ναι, χωρίς να είναι παραγγελία, κάποια παιδιά από το μουσείο είχαν γράψει ένα σενάριο για ένα βιβλίο τέτοιο. Και όταν διάβασα το σενάριο, άρχισα να το διαβάζω κι εγώ και είπα, θα ήθελα να το γράψω εγώ. Να έχει λιγότερο κείμενο, πολύ εικόνα. Γιατί στη δουλειά τη δική μας αυτό είναι η ισορροπία κειμένου εικόνας. Δηλαδή η φλιαρία να είναι η ζωγραφιά και όχι το κείμενο. Και έτσι άρχισα να το δουλεύω και ελπίζω ότι μου βγήκε καλό. Όταν τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 80, πήρατε το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, αυτό πώς λειτουργεί για έναν συγγραφέα? Φτάνει σε ένα τόσο στο ζενίθ και οπότε τι λέει, έχω φτάσει τους στόχους μου, οπότε τι άλλο να κάνω, ή λειτουργεί διαφορετικά και δίνει περαιτέρω κίνητρα? Βεβαίως και δίνει κίνητρα και έφτασα, δεν υπάρχει έφτασα στη δουλειά τη δική μας. Είναι πάντα ζηλεύεις κάποιον που είναι καλύτερος από σένα και ελπίζεις ότι θα φτιάσεις κι εσύ. Δεν τελειώνει αυτό. Ποτέ. Κλείνοντας έτσι την μικρή αυτή συνέντευξη, θέλω να σας ρωτήσω, ετοιμάζετε κάτι καινούριο? Τέσσερα. Έχω λιγάκι, μου είχε ανοίξει όρεξη με την ιστορία, είδα ότι τα κατάφερα, είδα ότι μ' άρεσε. Και επειδή δεν την ξέρω, να, το κίνητρο, δεν την ξέρω. Πώς θα την έλεγα σε ένα παιδί απλά-απλά, γιατί κι εγώ ακόμα παιδί είμαι, με βλέπετε που έχω άσπρα μαλλιά. Θέλω να την καταλάβω, θέλω να τη διαβάσω γρήγορα, θέλω να μου αποτυπωθεί, να τη θυμάμαι και ίσως να μάθω αργότερα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια και για την... Πάρα πολύ, ευχαριστώ.